Γιάννη, πώς ζήσατε αυτό το έντονο παιχνίδι? Ξεκινήσαμε το μάτς, μπήκαμε πολύ δυνατά. Κυριαρχήσαμε και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Καλέσαμε το 0 πίσω στην άμυνα. Μετά το μάτς οδηγήθηκε σε δικασία το πέναλτι. Αισθανθήκαμε τυχεροί. Χάσαμε ένα πέναλτι το τελευταίο κιόλας και το μάτς βρέθηκε να κάνει Παναθηναϊκός. Η χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμα σίγουρα, αλλά φτάνει προς το τέλος, σας αφήνει μια πικρή γεύση, αλλά γενικά ήταν ένα μεγάλο ταξίδι. Πώς το είσαι εσύ και η συμπαίκτη σου και ποιοι είναι οι στόχοι για το από εδώ και πέρα, για το μέλλον? Εντάξει, όλα αυτά είναι εμπειρίες. Πρέπει να κρατάμε πολλά πράγματα από αυτά και πρέπει να έχουμε πάντα το στόχο μας ψηλά, να παίξουμε ποδόσφαιρο και να αγωνιστούμε σε επαγγελματικό επίπεδο. Είδαμε μετά το τέλος του αγώνα όμορφες σκηνές μεταξύ και των παιχτών του ΠΑΟΚ και των παιχτών του Παναθηναϊκού. Είναι και ένας τρόπος να στείλετε ένα μήνυμα και στους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ότι έτσι θα έπρεπε να παίζει το ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα άθλημα το οποίο πρέπει να σέβεσαι τον αντίπαλό σου και τον συμπαίκτη σου. Τα παιδιά ήταν εδώ και στο Θεό, μας σεβόντουσαν. Τους σεβαστήκαμε κι εμείς και κύλησε το μάτς όμορφα.